Και το λέω αυτό γιατί όλα τα νομοθετήματα, μα όλα τα νομοθετήματα σε αυτήν την περίοδο που εγώ είμαι καινούρια βουλευτής, είμαι, δεν υπάρχει νομοσχέδιο στο οποίο δεν έχουμε νομοθετήσει ότι είτε ο υπουργός πρόκειται να πάρει τις αποφάσεις για το πώς θα συνεχιστεί, θα εκτελεστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είτε κάποια ανεξάρτητη αρχή, είτε και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει πολύ καιρό τώρα, όλα τα νομοθετήματα που έχετε καταθέσει ουσιαστικά οδηγούν στην υποβάθμιση του κοινοβουλίου αυτής της αστικής δημοκρατίας. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Για το πόσο, με μεθοδικά έχετε ουσιαστικά καταλύσει αυτό το οποίο έχουμε ως χώρα, ως λαός, ως πολίτευμα, δηλαδή τον έλεγχο της λαϊκής εντολής που είναι το κοινοβούλιο, της εκτελεστικής εξουσίας. Για το συγκεκριμένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά με την οδηγία 2011-85 ολοκληρώνεται το πακέτο των 6 δράσεων δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου μαζί με τους κανονισμούς από 1173 έως 1177 σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Το πακέτο αυτό άλλαξε την δομή της ΟΝΕ και τον τρόπο που τα κράτη-μέλη ασκούν την οικονομική πολιτική τους. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Το πακέτο αυτό της οικονομικής διακυβέρνησης δεν αποτελεί μόνο τη λάθος απάντηση στην οικονομική κρίση, αλλά και το τέλος της Ευρώπης όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Το πακέτο αυτό χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης απέναντι στα κράτη για να κάνουν βαθιές και βίαιες αλλαγές στην οικονομική πολιτική τους και βεβαίως όλη αυτή την υπόθεση την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η κοινωνία ολόκληρη. Και σαφώς τη γλιτώνουν οι τραπεζίτες και τα κάθε λογής ολιγοπόλια. Στο όνομα του ελέγχου των ελλημάτων έχουμε ένα πιο αυστηρό σύμφωνο σταθερότητας με κυρώσεις. Αυστηρό σύμφωνο σταθερότητας μαζί με απασχόληση και ανάπτυξη δεν μπορούν να υπάρξουν. Επιπλέον, με τις κυρώσεις που εισηγούνται οι Κομισιόν και οι εισηγητές, αντί να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες, το πιο πιθανό είναι να τις διευρύνουν. Από την άλλη πλευρά, ο μηχανισμός για τις ανισορροπίες επιβάλλει την καταγραφή μεταβλητών, όπως παραδείγματος χάρη το εμπορικό ισοζύγιο που δεν ελέγχεται απόλυτα από τα κράτη και τις κυβερνήσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής. Επειδή δεν θα μπορούν να το ελέγξουν και με βάση την εμπειρία της Ελλάδας και της Ιρλανδίας θα γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά και σε άλλους τομείς. Και βέβαια ξέρουμε όλοι μας εδώ πέρα τι σημαίνουν αυτά, άλλωστε το ζούμε αυτά τα χρόνια στο πετσί μας. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Με όχημα αυτό το πακέτο γίνεται η μεγαλύτερη νομική, πολιτική και θεσμική αναδιάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει γίνει ποτέ ως σήμερα. Μεγάλο πρόβλημα για τη λειτουργία της Ένωσης είναι ότι πάνε να αλλάξουν τις συνθήκες μέσω των κανονισμών. Και σας το τόνισε και ο εισηγητής μας ότι και η λάθος κατεύθυνση οδηγεί σε σκεπτικισμό. Οι λαοί δεν βλέπουν μια αλληλέγγυα κοινωνική Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη των τραπεζιτών. Σε σχέση με κάποια άρθρα, αυτό το παρόν νομοσχέδιο συνεχίζεται και διευρύνεται η τακτική της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας περί της συγκρότησης ανεξάρτητων αρχών, στην περίπτωσή μας, ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με τον τίτλο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τα όργανα αυτά είναι κατ' επίφαση ανεξάρτητα. Πρέπει να το παραδεχτούμε, κύριε συνάδελφοι. Διαστρεβλώνουν την έννοια της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αλωτριώνουν τη φύση της, αφού ορίζονται έξω και μακριά από την εκφρασμένη γνώμη και θέληση του λαού. Ως και οι αρμόδιοι αντιπρόεδροι του Ελεκτικού Συνεδρίου υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της 9ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Σώματος στις 30 Απριλίου του 2014 και κατεγράφησαν στα πρακτικά το πρώτο
το μέρος πρώτο του νομοσχεδίου άρθρα 1 μέχρι 13 με την ίδρυση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θέτει εν αμφιβόλο τη λειτουργία του ελληνικού κράτους βάσει της δημοκρατικής αρχής, της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου, καθώς αναθέτοντας βασικές δημοσιονομικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών στο προαναφερόμενο Συμβούλιο, μεταφέρει πολιτική ύλη από την ίν υποκείμενη στον έλεγχο της Βουλής εκτελεστική εξουσία σε ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν διαθέτει λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτά είπαν οι κάποιοι αντιπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν το είπε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να λησμονούμε πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια κάποιες ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες δυστυχώς τις ξέρουμε πολύ καλά. Και είναι η ανεξάρτητη αρχή, εμείς τη λέμε βρώμικη ΡΑΕ. Ξέρετε πώς έχει λειτουργήσει. Έχει λειτουργήσει ως μηχανισμός εξυπηρέτησης μεγαλοϊδιοκτητών και όχι ως αρχή προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος. Όλοι οι υπουργοί, ο κύριος Παπαγεωργίου, μας το είπε καθαρά, ότι έχουμε τη ρυθμιστική αρχή. Δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο, δεν μπορεί να παρέμβει το Κοινοβούλιο. Το καταλαβαίνετε. Πόσο σοβαρά είναι αυτά. Είναι έξω από τη θέληση του λαού. Που ο λαός ψηφίζει. Ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις για να κυβερνήσουν τον τόπο. Δεν το αναθέτουν σε κάποιες δήθεν ανεξάρτητες αρχές. Με τη δημιουργία αυτή των ανεξάρτητων αρχών υποβαθμίζεται συνεχώς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τη λαϊκή συμμετοχή και τον έλεγχο που εκφράζεται μέσω του Κοινοβουλίου του αρμόδιου θεσμού στην αστική δημοκρατία για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτοί είναι οι λόγοι που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά. Ευχαριστούμε.